Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, βία ανηλίκων για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Στην σύνδεσή μας ο Άρης Κουτσιούκης και ο Γιάννης Γιάκας. Και ξεκινάμε, Γιάννη, με σένα και τον εφιάλτη που βίωνε ένα κορίτσι 14 ετών τους τελευταίους μήνες με αποκορύφωμα την ομαδική επίθεση, με βαριά μάλιστα χτυπήματα που δέχτηκε από συνομήλικές της. Ακριβώς, Λίνα, ο άγριος ξυλοδαρμός, η άγρια επίθεση που δέχτηκε η 14χρονη συνέβη ακριβώς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της Γλυφάδας, το βράδυ του Σαββάτου. Η 14χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς μια πραγματική φρίκη. Πολλά άτομα γύρω της να τις επιτίθενται, να τη χτυπούν με γροθιές στο σώμα και στο πρόσωπο, την ίδια να πέφτει κάτω και τα άτομα γύρω της να συνεχίζουν να την χτυπούν από ένα σημείο και έπειτα, μάλιστα, όπως η ίδια είπε, δεν μπορούσε καν να διακρίνει ποιος της έδινε τα χτυπήματα, άγρια χτυπήματα, βάναυσα χτυπήματα στο σώμα και στο πρόσωπο, όπως είπαμε. Πρέπει να πούμε ότι γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις δύο 14χρονων κοριτσιών για την επίθεση στην 14χρονη. Όμως υπάρχει και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, εδώ και κάποιες ώρες έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα ανήλικο κορίτσι, μάλιστα δύο χρόνια μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα. Μία 16χρονη, λοιπόν, κοπέλα έχει ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην 14χρονη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, η 16χρονη είναι αυτή που φωτογραφίζεται ως το μέλος της παρέας που επιτέθηκε πρώτος στη 14χρονη κοπέλα, που της έδωσε τα πιο πολλά και τα πιο βάναυσα χτυπήματα. Η οποία, λοιπόν, πώς μία σώθηκε, τρίτη, Γιάννη, κοπέλα. Με την παρέμβαση ενός περαστικού, Λίνα, χρειάστηκε να μαζευτεί κόσμο στο συγκεκριμένο σημείο. Από την ταραχή, από τη φασαρία, προκλήθηκε για να σωθεί το 14χρονο κορίτσι. Βέβαια, η οικογένεια του κοριτσιού έχει υποβάλει μήνυση στους δράστες. Όμως η έρευνα συνεχίζεται, καθώς σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν περισσότερα από 20 άτομα αυτά που βρίσκονταν εδώ. Κάποιοι από αυτούς αμέτωχοι παρακολουθούσαν τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που υπέφερε η συγκεκριμένη κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες. Πολλούς μήνες τώρα δεχόταν μπούλινγκ. Αν δεν κάνω λάθος, είχε υποστεί και ξυλοδαρμό. Από τον Μάιο του 2024, Λίνα, κατήγγειλε μπούλινγκ στο σχολείο της στη Βούλα από τον Μάιο του 2024. Μάλιστα, να πούμε και αυτό, ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι σε ένα από τα κορίτσια που συνελήφθησαν, σε ένα από τα 14χρονα κορίτσια που συνελήφθησαν, είχε επιβληθεί ποινή και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τέτοια ζητήματα πάλι. Μάλιστα. Κορίτσια, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπούσαν. Κάποιες ήταν και συμμαθήτριές της. Είναι στα χέρια των αρχών.